Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο The Crunchy Grape Decoding Wine. Εδώ λοιπόν θα βλέπουμε και θα ζητάμε τις απορίες που έχετε γύρω από το κρασί με τον ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο του The Crunchy Grape. Σε αυτή την τρίτη ενότητα θα μιλήσουμε για τις περίεργες λέξεις του κρασιού που συχνά ακούμε στην περιγραφή του. Η τέταρτη από αυτές τις λέξεις που θα μελετήσουμε είναι η εξής δύο. Η ένταση των αρωμάτων. Αρχικά, να πούμε ότι τα αρώματα που συναντάμε σε ένα κρασί δημιουργούνται κατά την αλκοολική ζύμωση. Άρα προέρχονται κυρίως από το σταφύλι. Η ένταση των αρωμάτων όμως σχετίζεται με το πόσο εκδηλωτικές ή ντροπαλές είναι οι διαφορετικές ποικιλίες σταφυλιού. Ταυτόχρονα όμως επηρεάζεται από την υγεία των σταφυλιών, αλλά και από το ύψος της παραγωγής. Αυτό που επίσης μπορεί να καθορίσει την αρωματική ένταση ενός κρασιού δεν είναι άλλο από τον τρόπο που αυτό υνοποιείται. Έτσι, ο υνοποιός μπορεί να προσαρμόσει την ένταση του αρώματος ανάλογα με το στυλ που επιθυμεί. Η ένταση των αρωμάτων ενός κρασιού είναι σαν την ένταση του ραδιοφώνου. Η ένταση που ακούσουμε ένα τραγούδι συνδέεται άμεσα με τη διάθεσή μας. Έτσι και με το κρασί, η επιλογή ενός έντονα αρωματικού κρασιού ή ενός πιο ντροπαλού είναι θέμα διάθεσης και γούστου.